Αγαπητέ Πρόεδρε του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κύριε Τσομόκο, κύριε Αναπληρωτή Γενική Διευθυντή της ΓΔΕΕ, εκπρόσωποι της Στρατηγικής και Πολιτικής Ηγεσίας, κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Λάμπρος Φότος και είμαι από το 2005, τα τελευταία 11 χρόνια, στέλεχος της ΟΝΕΧ στα κομμάτια της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Καλούμαστε εδώ να μιλήσουμε σε ένα σοφά στημένο πάνελ από τη διοργάνωση που θέλει να μιλήσει για την εθνική αμυντική πολιτική, καλώντας πρωτίστως τον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος θα καθορίσει και την επόμενη μέρα και την αμυντική στρατηγική μαζί με τους επιτελείς του. Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΗ, όπου θεσμικά εκπροσωπεί την ελληνική αμυντική βιομηχανία, τοποθετείται και καταθέτει τις προτάσεις του οργανισμού. Ακολούθησε ο πρόεδρος της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας, ο οποίος έδωσε την άποψη μιας δημόσιας εταιρείας λειτουργώντας στην αμυντική βιομηχανία και με την πολιτική του εμπειρία διάνθησε το σχετικό θέμα. Και εμείς, σαν ιδιωτική εταιρεία του κλάδου, καλούμαστε να δώσουμε απάντηση πώς αντιμετωπίζουμε εμείς την κρίση, πώς την αντιμετωπίσαμε, γιατί δεν είναι τωρινό φαινόμενο, και πώς θα την αντιμετωπίσουμε εφ' εξής. Η ONEX ιδρύθηκε το 2004, οπότε στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε, οι περισσότεροι είναι πολλά χρόνια, ξέρουν ότι η κρίση δεν άρχισε το 2011, αλλά ειδικά στον κλάδο της άμυνας και της ασφάλειας, η κρίση άρχισε το 2004. Άρα, την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση κληθήκαμε να τη δώσουμε αρκετά νωρίς από ιδρύσεώς μας. Μπορώ να σας πω ότι και εταιρικά και προσωπικά οριμάσαμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Η απάντηση λοιπόν που δώσαμε είναι ότι ναι, γίνεται. Αφού ανακαλύψαμε στην πορεία της δράσης μας ότι η έξοδος από την κρίση περνάει από τα εξής. Πρώτο, διεθνή ανάπτυξη. Αυτό το λένε πολλοί. Κάποιοι το έχουν κάνει πράξη, κάποιοι όχι. Οικονομική ευρωστία. Οικονομική ευρωστία ειδικά στην παρούσα εποχή όπου η χρηματοδότηση των προγραμμάτων είναι αρκετά δύσκολη. Εμείς κάναμε ενέργειες και επεκταθήκαμε εκτός Ελλάδας ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και σε αυτό. Τρίτον, καινοτομία. Τέταρτον, ευελιξία. Και το σημαντικότερο ως αποτέλεσμα αυτών είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας λύσης προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη μας. Αυτό λοιπόν στα 11 χρόνια λειτουργίας μας οδήγησε να είμαστε παρόντες σε 5 χώρες προσφέροντας ένα μεγάλο πορφόλιο λύσεων και προϊόντων στους πελάτες μας. Αλλά ας πάμε λίγο στην Ελλάδα. Πώς μπορεί η προσφορά της ONEX και αυτά που μπορούμε να δώσουμε στο τελικό πελάτη να αποδειχθεί χρήσιμο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μεταξύ υποσχέσεων, αυτό είναι το μότο της εταιρείας αυτά τα πράγματα, μεταξύ υποσχέσεων και επιτυχίας υπάρχει μόνο μία λέξη και η λέξη είναι λύση. Λύση η οποία προσαρμόζεται σε μία άλλη λέξη που μου αρέσει να τη λέω και αγγλικά, how, πώς. Και το πώς εκφράζεται από ένα success story της ONEX, το οποίο ξεκίνησε 2 χρόνια πριν. Τρία κινητά συστήματα ανίχνευσης παράνομων υλικών με ακτίνες Χ, παρέλαβε το λιμενικό. Τα υπερσύγχρονα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και την πρόληψη του. Λοιπόν, το πώς δεν θα το δούμε, αλλά θα σας το πω εγώ προφανώς. Εδώ είναι ένα βίντεο από την παράδοση του συστήματος του κινητού συστήματος της ONEX στο ελληνικό λιμενικό σώμα, όπου μιλώντας ο Υπουργός, ο κ. Βαρβιτσιώτης, 2 χρόνια πριν και ο αρχηγός του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, αλλά και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX, οι δε υπηρεσιακοί βάλαν τις κατευθύνσεις, οι οποίες κατευθύνσεις ήταν να καταπολεμήσουν το σημαντικό θέμα του λαθρεμπορίου, το σημαντικό θέμα της παράτυπης μετανάστευσης, το σημαντικό θέμα των ναρκωτικών και επίσης της διακίνησης ανθρώπων. Έτσι λοιπόν πήραν απόφαση με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τεχνικό διάλογο, ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό και αποφάσισαν να επενδύσουν σε μια καινοτόμα τεχνολογία η οποία θα υποστήριζε τις κοινές επιχειρήσεις
όχι μόνο του λιμενικού, αλλά και της ελληνικής αστυνομίας και των τελωνίων, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Επέλεξαν λοιπόν τη λύση της, το κινητό σύστημα X-Ray της ONEX, αφού εξέτασαν σειρά τεχνολογιών. Ποια τα αποτελέσματα αυτά? Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία. Εδώ ό,τι σας δίνουμε είναι τα δημοσιευμένα από το ελληνικό λιμενικό σώμα. Στα 2 χρόνια επιχειρήσεων, στην Πάτρα και στην Οικουμενίτσα, το σύστημα είχε πάνω από 200 συλλήψεις. Πιο συγκεκριμένα, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ από δασμούς που χάθηκαν από συλλήψεις λαθρέων τσιγάρων. Πάνω από 25 εκατομμύρια αξία αγοράς ναρκωτικών από ναρκωτικά που συνέλαβαν και πάνω από 200 παράτυπους μετανάστες οι οποίοι έφευγαν από τα λιμάνια της Πάτρας και της Οικουμενίτσας για την Ιταλία. Ένα παράδειγμα των επιχειρήσεων, αν το βίντεο μας παίξει, να δείτε πώς επιχειρεί το σύστημά μας και πόσο εύκολο είναι. Το ειδικό όχημα της μονάδας ανίχνευσης X-Ray, κινούμενο με χαμηλή ταχύτητα, πλησιάζει το σταθμευμένο φορτηγό στο λιμάνι της Οικουμενίτσας. Με τις ακτίνες χ, σκανάρει το εσωτερικό του οχήματος και εντοπίζει στην οροφή του τράκτορα και πίσω από την ταπετσαρία επένδυσης 20 πακέτα ηρωίνης. Στελέχη του λιμενικού ανοίγουν την ειδική κρύπτη και βγάζουν την ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρους 11 κιλών και 290 γραμμαρίων. Συλλαμβάνουν το 49χρονο αλλοδαπό οδηγό, ενώ κατέσχισαν και το φορτηγό. Η επιτυχία των στελεχών της λιμενικής αρχής Οικουμενίτσας με τον εντοπισμό. Μόνο το σεβασμό στον εκπρόσωπο τύπου, ας διακόψουμε το βίντεο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Συσκευασμένη και κρυμμένη στην οροφή του τράκτορα, με τη χρήση κινητής μονάδας ανίχνευσης X-Ray, καταδεικνύει ακριβώς πώς. Και ας δούμε λοιπόν κάποια ενδεικτικά παραδείγματα συλλήψεων, χωρίς να θέλω να σας κουράσω. Απλά έχει αξία. Εδώ βλέπουμε να έχουμε επιλέξει τα σημαντικότερα, 11 κιλά ηρωίνης στο φίλτρο. 15 μετανάστες στιβαγμένοι σε ένα χώρο. Τους βλέπετε, 3 θέσεις των 5. Η πιο σημαντική σύλληψη, η οποία έχει κάνει το λιμενικό σώμα τα τελευταία χρόνια, 340 κιλά ηρωίνης, που είναι τεράστια αξία σύλληψης. Τη βλέπετε κάτω αριστερά ή δεξιά, ανάλογος που κοιτάτε. Πάλι μετανάστες. Εδώ είναι 25 κλεμμένα διαβατήρια, τα οποία είχαν κλαπεί από Πολωνούς υπήκους. Μετανάστες, είναι και σοκαριστικά ορισμένα από αυτά τα πράγματα, σε τι συνθήκες περνάνε οι άνθρωποι. Και θα πάω, εδώ 11 κιλά ηρωίνης είναι αυτό που είδαμε πριν, θα πάω και στο πιο σημαντικό έβριμα, είναι όταν το σύστημα σου παρέχει κάποιες δυνατότητες, αλλά και ο αξιωματικός είναι πολύ σημαντικός. Εδώ λοιπόν οι αξιωματικοί του λιμενικού του λιμεναρχείου της Πάτρας είδαν μια κρύπτη, δεν είδαν τίποτα άλλο, δεν υπήρχε ούτε ναρκωτικό ούτε τίποτα επικίνδυνο. Δώσαν σήμα στην Ιντερπόλ και αυτό συνελήφθη με 80 κιλά κοκαίνη στα σύνορα με την Ιταλία. Άρα ένα παράδειγμα συστήματος. Ας προχωρήσουμε στην παρουσίαση, την προηγούμενη. Είναι ένα παράδειγμα συστήματος όπου... πριν από αυτό θα σας πω ένα ακόμα case study. Είδαμε πριν τη σύλληψη των 340 κιλών ηρωίνης με αξία 23,5. Και στην Οικουμενίτσα τα δύο λιμάνια που επιχειρεί, τα 371 σχεδόν χιλιάδες τσιγάρα, το οποίο ανάγεται σε δασμούς 1,3. Από μία σύλληψη σε κάθε λιμάνι βγήκε το κόστος του συστήματος και κέρδος. Άρα στις 200 συλλήψεις μπορεί να κάνετε τις αναγωγές σας. Ποιο ήταν τα κριτήρια για την επιλογή, και εδώ είναι που θα καταλήξουμε και στο συμπέρασμα στο πώς μπορεί να συνεργαστεί η βιομηχανία με την κυβέρνηση. Το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας καθόρισαν τις στρατηγικές κατευθύνσεις, τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και διάλεξαν μεταξύ κάποιων τεχνολογιών. Η ONEX ανταποκρίθηκε με παράδοση του συστήματος εντός 6 μηνών, όχι μόνο παράδοση, αλλά και know-how transfer και εκπαίδευση των χρηστών. Το λιμενικό χρησιμοποίησε με βάση την εκπαίδευση και την εμπειρία που μεταφέραμε από 800 χρήστες σε όλο τον κόσμο, ότι
άλλαξε τις διαδικασίες και τις διαμόρφωσε με βάση τα case study που υπήρχαν στο εξωτερικό. Από συλλήψεις και τα σχετικά. Και έτσι, μέσα σε 2 χρόνια, αφού το λιμενικό δαπάνησε 3,2 εκατομμύρια για τα συστήματα και, την αναβάθμιση των συστημάτων, έχει αυτά τα αποτελέσματα με ένα projection στα επόμενα χρόνια να φτάσει τα 10 εκατομμύρια σε έσοδα από δασμούς, 160 εκατομμύρια market value από τα ναρκωτικά και πάνω από 1.000 μετανάστες. Και το σημαντικότερο σε αυτή τη δουλειά είναι ότι υπήρχε και χώρια βιομηχανική συμμετοχή. Άρα, χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτή την πραγματική, μια αληθινή ιστορία, για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα και στις προτάσεις μας. Και ποιες είναι αυτές? Θα πρέπει και τα δύο μέρη, η κυβέρνηση και οι εταιρείες, ανεξάρτητα αν είναι ιδιωτικές ή δημόσιες, να καταλάβουν το ρόλο τους και να λειτουργήσουν με βάση αυτά. Άρα, ο επιχειρησιακός, η ένστολή μας, η όποια επιχειρησιακή, θα πρέπει να βάζουν τις διρεκτίβες, να βάζουν τα επιχειρησιακά, τους επιχειρησιακούς στόχους, να διαλέγουν την καλύτερη λύση. Οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά και το λιμενικό και η αστυνομία διαθέτουν κόσμο ο οποίος μπορεί να αξιολογήσει την καλύτερη λύση και να χρησιμοποιούν τα συστήματα με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες. Όλα τα συστήματα μπορεί να σου αποφέρουν κάποια καλά, αλλά δεν μπορεί να στα προσφέρουν όλα. Κανένα σύστημα, το καλύτερο αεροπλάνο να πάρεις, το καλύτερο φρεγάτα να πάρεις, δεν στα προσφέρει όλα. Άρα πρέπει να αξιοποιήσεις το σύστημα με βάση τις δυνατότητες, τις πραγματικές δυνατότητες. Η δε βιομηχανία πρέπει να επενδύει συνεχώς και στο εγχώριο και στον κόσμο και στους μηχανικούς της, αλλά και σε εκθέσεις, να πηγαίνει στο εξωτερικό, να βλέπει τις διαθέσιμες τεχνολογίες, συνεργαζόμενοι με μεγάλους παίχτες της αγοράς και να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις και τεχνολογικά και οικονομικά, το οποίο οικονομικά είναι διτό και η καλύτερη τιμή, αλλά να προτείνει και μοντέλα στην κυβέρνηση, όπου εφόσον επιτρέπει το πλαίσιο της κυβέρνησης, μοντέλο ΣΔΙΤ, μοντέλο Build Operate Transfer και άλλα μοντέλα που υπάρχουν, εφόσον το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο, να μπορέσει να αλαφρύνει λίγο τη δυσκολία της οικονομικής κατάστασης. Επίσης, το καθήκον της βιομηχανίας είναι εντός χρόνου παραδόσεις και σε αυτό η στρατηγική ηγεσία και όποιος πελάτης πρέπει να είναι αμήλικτος με τη βιομηχανία. Δεν υπάρχει αυτό το χαριστικό, είτε είμαι κράτος είτε είμαι ιδιώτης. Δεν υπάρχει, εντάξει, μωρέ, ας το πάρω το αεροπλάνο και 6 μήνες αργότερα, ας το πάρω το σύστημα 12 μήνες αργότερα. Όχι, θα πρέπει να τηρηθούν και θα πρέπει και εμείς να μάθουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα, on-time delivery και διαρκές maintenance στα συστήματα, όπου απαιτείται βέβαια. Και το βασικό που πρέπει να διασφαλίσει η βιομηχανία είναι εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με πραγματική προστιθέμενη αξία. Ποια είναι η θέση η δικιά μας στην κρίση και μετά? Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την υπάρχουσα βάση πελατών, αλλά και τη μελλοντική όποια προκύψει, υποστηρίζοντας και αναβαθμίζοντας τα συστήματα διαρκώς. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι πολλοί πελάτες μας και χωρίς σύμβαση συντήρησης μας έχουν δει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας να τους υποστηρίζουμε. Όταν αυτό δεν γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, το κάνουμε. Επίσης, το δικό μας μέλημα είναι να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και επίσης, όπως είπα και πριν, οικονομικές προτάσεις στην κυβέρνηση με το διτό ρόλο. Το δεύτερο πράγμα που επιχειρούμε στην ONEX είναι ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα είμαστε παρόντες σε 2 νέες χώρες και εκτός από το πορφόλιο των λύσεων το οποίο παρέχουμε και το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους και στο website μας αλλά και σε παρουσίαση είτε από στελέχη μας να σας πούν, είναι και οι στοχευμένες επενδύσεις σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες και δυνατότητες, είτε αυτές γίνονται μέσω έρευνας και ανάπτυξης, είτε μέσω εξαγορών για να προσφέρουμε το καλύτερο στους πελάτες μας. Κλείνοντας, και αυτό είναι το μήνυμα που μας ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια και το προτείνουμε και στη βιομηχανία και στην κυβέρνηση, είναι ότι τα κύρια χαρακτηριστικά για να ξεπεράσουμε την κρίση καταρχήν να την αναγνωρίσουμε. Να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά τα οποία τη συνοδεύουν. Να έχουμε καλή άποψη της κατάστασης, να σχεδιάζουμε σύμφωνα με την αναγνώριση της κατάστασης, να λειτουργούμε χωρίς φόβο και το κυριότερο και κάτι που λείπει από αυτή τη χώρα
είναι να λειτουργούμε ενωμένοι και σαν κυβέρνηση και σαν βιομηχανία, όλοι μαζί επιχειρώντες στον αμυντικό κλάδο. Ευχαριστώ πολύ.